24 ώρα μετά τη συμπλοκή ενός 22χρονου και ενός 17χρονου με έναν 37χρονο έξω από κατάστημα εστίασης στην πόλη των Χανίων, οι νεαροί δράστες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες. Το απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε ξημερώματα της Τρίτης. Για ασήμαντη αφορμή, οι νεαροί διαπληκτίστηκαν με τον 37χρονο, τον οποίο στη συνέχεια φέρονται να μαχαίρωσαν, ενώ δεν περιορίστηκαν σε αυτό, αλλά έκλεψαν το αυτοκίνητό του και έγιναν καπνός. Χριστός και Παναγία, γίνονται τέτοια πράγματα. Ο 17χρονος και ο 22χρονος που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα Χανίων και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των ανακριτικών αρχών. Ο 17χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σήμερα τα ξημερώματα παραδόθηκε στις αρχές ο 22χρονος. Εννοείται ότι είναι κάτι πάρα πολύ λυπηρό και δεν ξέρω τι να πω πια. Είναι... Η κοινωνία μας δηλαδή εκεί πέρα που έχει φτάσει είναι πολύ, πολύ λυπηρό. Είναι ένα πολύ λυπηρό σημείο. Δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο δεν πρέπει να γίνονται επιθέσεις, δεν πρέπει να γίνονται, να χρησιμοποιείτε τέτοια βία. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητο του 37χρονου στην Κίσαμο. Οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να το απομακρύνουν και μάλιστα αφού το εγκατέλειψαν, το άφησαν μελημένο το χειρόφρενο να κινηθεί πάνω σε δέντρο με αποτέλεσμα να υποστεί ηλικές ζημιές. Αυτό είναι. Δεν έχουν παιδεία. Δεν ξέρω τι να πω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φθοραξένης περιουσίας και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, με την οποία παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα Χανίων.